Και από τους δρόμους στο διαδίκτυο για τις στόχους κυβερνοεπίθεσης έγινε το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Οι χάκερ μάλιστα χτύπησαν με έναν πρωτοεμφανιζόμενο στη χώρα μας ιό. Εκφράζονται φόβοι ακόμη και για απώλεια αρχείων. Ο Γιώργος Όμπολος από την αίθουσα Σύνταξη θα μας πει τι συνέβη. Τι γνωρίζουμε, Γιώργο? Έτσι ακριβώς είναι, Νίκη. Πριν από λίγη ώρα το Υφυπουργείο Αθλητισμού έκανε γνωστό πως έγινε στόχος πρωτοφανούς κυβερνοεπίθεσης από τον ιό Σουντικόμπι, ο οποίος παγκοσμίως δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Σύμφωνα με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και την ΕΕΠ που επιλήφθηκαν του θέματος, ο τρόπος επίθεσης αλλά και οι δράστες δεν μπορούν να ανιχνευτούν, καθώς μπορούν μέσω του ιού του Σουντικόμπι, όπως είπαμε και πριν, να τα κρύψουν. Όπως είπες και εσύ, στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρει το Υφυπουργείο ότι μπορεί να έχουν χαθεί έγγραφα που αφορούν δημόσιες υπηρεσίες. Για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.